Δασκαλάκης για τον Χιτζίδη. Τους βγάζει μια έξυπνη παλιά για την αντεπίθεση. Ολυμπιακός Βόλου με την ευκαιρία. Ο Τσιλικύρης out. Σπουδαία φάση στο 11. Η παλιά προς τον Δινόπαπα που γυρίζει. Τσιμπάει την μπάλα. Ο Ιδρύς κοιτάει και προς το βοηθό του. Υπόδειξη είναι για κόρνερ. Εδώ είναι η φάση. Ωραία γυρίζει ο Δινόπαπας. Πάει για την μπάλα πάντως ο Δασκαλάκης. Αμφίβολο αν βρίσκει τον Δινόπαπα. Πήγε πρώτος την μπάλα ο Φόρ των Χανίων. Παίρνει ο Δινόπαπας. Σημαντική ευκαιρία. Ωραία ο Δινόπαπας. Καταπληκτική επέμβαση του Τάσου Δασκαλάκη. Ο Νικολόπουλος με την παλιά να διεκδικήσει εκεί ο Σκοπελίτης. Διαμαντόπουλος όπως μπάλα βγήκε. Μπάλα περνάει και είναι το 1-0 για τον Ολυμπιακό Βόλου. Αφηρημένη άμυνα των φιλοξενούμενων και έντονες οι διαμαρτυρίες για τον γκολ του Σκοπελίτη στο 44. Μπροστά στο σκορ Ολυμπιακός Βόλου. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω τον Χιτζίδη την ώρα που εκτελούν οι γηπεδούχοι να κρατάει μια άλλη μπάλα στα χέρια του. Σίγουρα έχει συμβεί κάτι περίεργο σε αυτό το γκολ. Μου ήρθε η μπάλα και σούταρα. Δεν περίμενε το πλάγιο από το Χιτζίδη, περίμενε από το Μωρά. Από το Μωρά, ναι. Κάναμε την κίνηση, ήταν έξυπνη. Αυτό γιατί διαμαρτυρήθηκαν οι γηπεδούχοι για δύο μπάλες. Ήταν έξυπνη σκέψη του Μωράν. Με είδε ότι έκανα την κίνηση και έπαιξε γρήγορα. Πήρε και μια κίτρινη κάρτα, για ποιο λόγο? Πανηγύρισα τον γκολ λόγω του αδερφού μου. Τον έχω χάσει και πανηγύρισα μαζί του. Ο Άγγλος για τον Σαϊνέ. Δύο του συνδυάζονται. Ο Σάντερσον βρίσκει το χώρο, θα σουτάρει 1-1. Στο 70. Με την αλλαγή του Θωμά Γράφα. Τα Χανιά ισοφαρίζουν. Σαϊνέ, Λίτα. Ο Πλίζη σουτάρει, ο Λίτα. Καταπληκτικό γκολ από τον Λίροι Λίτα. Στο 90. Ο Άγγλος πιθανότατα κρίνει το μάτς. Πετάει τη φανέλα, πανηγυρίζει έξαλα.